Λένε πως ο Ζεϊμπέκικος είναι από τους πιο όμορφους χορούς. Έτσι καθώς τα χέρια ανοίγουν σαν φτεράι του και ο χορευτής με απόλυτη ελευθερία μπορεί να αυτοσχεδιάζει. Λένε ακόμη πως ο Γιώργος Μητσάκης έχει γράψει μερικά από τα ωραιότερα Ζεϊμπέκικα και ότι μαζί με τον Τσιτσάνη είναι εκείνος που βοήθησε το αστικό λαϊκό τραγούδι να ξεφύγει από μια μικρή κοινωνική ομάδα και να πλωθεί σε όλο τον ελληνικό χώρο. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, τραγουδάμε ακόμα Μητσάκη. Βέβαια, ο Γιώργος Μητσάκης δεν έγραψε μόνο Ζεϊμπέκικα. Αρκετά από τα τραγούδια του που αγαπήσαμε είχαν ρυθμό χασάπικο, σέρβικο, καρσιλαμά, ακόμα και δημοτικό. Όμως στα ζεϊμπέκικά του μέσα φωλιάζουν καλύτερα ο καημός και το παράπονο. Αυτή η μελαγχολική διάθεση που βγαίνει μέσα από ένα στίχο γλαφυρό, περιγραφικό, γεμάτο εικόνες, και όμως πάρα πολύ λιτό. Ένα στίχο που έγραφε πάντα ο ίδιος ο Μητσάκης. Αυτή την εποχή ζωντανεύει με ένα κείμενο γραμμένο ειδικά για την απόψινή εκπομπή ο συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου. Η σκηνή που παρακολουθήσαμε ήταν από την ταινία του 1952, Ο Πύργος των Υποτών. Ήταν μια σκηνή που σατήριζε την εισβολή του Μπουζουκιού στα μεγάλα σαλόνια. Φαντάζομαι πως δίπλα στον Γιώργο Μητσάκη και την Άννα Χρυσάφη θα αναγνωρίσατε πολλούς γνωστούς ηθοποιούς και έναν νεαρό τότε μουσικό, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Δεκαετία του 50 λοιπόν. Μια δεκαετία που άρχισε με ράσπα και μάμπο, με υπτάμενους δίσκους και τρόλεϊ μπας και τέλειωσε με hula hoop και τσα-τσα, με φουρό, με παγωτό χωνάκι και μπετόν που έδιωξε λίγο-λίγο τη ζεστασιά της γειτονιάς. Και στα χρόνια του 50 ο Μητσάκης δεν έπαψε να γνωρίζει επιτυχίες. Πότε στο Ροσινιόλ και σε άλλα κοσμικά λαϊκά κέντρα και πάντα στους δίσκους που τώρα πια δεν γύριζαν στις 78 αλλά στις 45 και τις 33 στροφές. Μέσα σε ένα χώρο λοιπόν όπου όλα αλλάζουν ήταν φυσικό να αλλάξει και η εικόνα του λαϊκού τραγουδιού. Από το κλειστό αυστηρό ρεμπέτικο φτάνουμε στο ελαφρολαϊκό. Και από τις μάντρες και τα λαϊκά πάλκα στα λαϊκά κέντρα πολυτελείας με τα μεγάλα μεροκάματα και τα σπασίματα. Και όλος αυτός ο θόρυβος γύρω από το ρεμπέτικο, η όψιμη αναγνώρισή του και η σχετική φιλολογία κάνουν την απόσταση να φαίνεται ακόμα πιο μεγάλη. Ο Μητσάκης, εκπρόσωπος της τελευταίας γενιάς του ρεμπέτικου, κατάφερε με μια ξεχωριστή ικανότητα προσαρμογής να ταιριάξει τον προσωπικό του τρόπο γραφής με τις νέες συνθήκες της ζωής μας και του λαϊκού τραγουδιού. Τα πιο πολλά τραγούδια είναι ζεϊμπέκικα. Μίλησε μας για το ζεϊμπέκικο. Ο ζεϊμπέκικος ρυθμός είναι το 9-8. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν ξέρω οι άλλοι πώς σκέπτουν και πώς ενεργούν, εγώ επειδή τα δικά μου τραγούδια, η στίχη τους είναι δική μου, ξέρεις, κάθε λέξη που τοποθετώ και είχε έναν πόνο, έναν καημό, ένα μεράκι, έβρισκα ότι στα 9-8 επάνω μπόραγε να δείξει ο στίχος μου. Ένα έδινε το ολοκληρωμένο το μεράκι, να πούμε τον πόνο, την απόγνωση, ξέρω εγώ όλα αυτά. Και μου κόλλησε εκεί, το βρίσκα δηλαδή καλά αυτό, το τοποθετούσα. Και έτσι έγραφα κατά προτίμηση, να πούμε, το 9-8. Έτσι έγινε. Βέβαια και άλλοι ρυθμοί είναι καλοί, αλλά δεν μπορείς εύθυμος στο ρυθμό απάνω να γράψεις έναν πονεμένο στίχο. Πέρασαν λοιπόν 40 χρόνια από τότε που ο νεαρότατος ακόμη Μητσάκης, ακούγοντας τον ήχο του Μπουζουκιού από τα χέρια του Μαμβακάρη, διάλεξε και για τον εαυτό του τον ίδιο δρόμο. Τώρα, αν πρέπει να ξεχωρίσουμε μια περίοδο της ζωής του, θα γυρίζουμε πάντα σε εκείνα τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Τότε που τα τραγούδια του Μητσάκη, γραμμένα τις περισσότερες φορές στο ρυθμό του ζεϊμπέκικου, καθρέφτιζαν την εποχή τους, τη φτώχεια, τον έρωτα, τους μικρούς καημούς, μέσα από εικόνες λυρικές και τρυφερές, μοναχικές και γκρίζες.